Καλησπέρα σας, Check Tech Now και είμαι ο Κώστας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μερικούς PDF Reader, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν πάρα πολύ άνετα τον Adobe Reader που έχετε. Μερικοί από αυτούς είναι πάρα πολύ γρήγοροι, πάρα πολύ πρακτικοί και πάρα πολύ χρήσιμοι. Αν δεν ξέρατε για αυτούς, ήρθε η ευκαιρία να μάθετε κάποια πράγματα και να δείτε κάποιες εναλλακτικές. Λοιπόν, θα σας παρουσιάσω σήμερα τρία προγραμματάκια βασικά που τα κατεβάζουμε και ένα που το ήδη το έχετε κατεστημένο στον υπολογιστή σας αλλά δεν το γνωρίζετε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το Foxit Reader, για το XView PDF Viewer και το Sumatra PDF. Και εκτός από αυτά θα σας πω και για τον Google Chrome με τον οποίο μπορείτε να ανοίξετε PDF έγγραφα και να τα διαβάσετε ακόμη και αν δεν έχετε εγκαταστήσει κάποιον άλλον PDF viewer. Ας ξεκινήσουμε με ένα PDF το οποίο έχει αρκετές εικόνες και είναι αρκετά βαρύ. Ένα σκαναρισμένο βιβλίο και θα τα ανοίξω με τον Google Chrome να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Ανοίγουμε τον Google Chrome μας και πετάμε μέσα το βιβλίο μας. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, το βιβλίο μας συμπεριφέρεται κανονικά, υπάρχει κύληση, αν και υπάρχουν κάποια λαγκαρίσματα, δηλαδή δεν είναι τόσο ομαλή και γρήγορη η κίνηση. Από επιλογές έχουμε τις βασικές: εκτύπωση, αποθήκευση, zoom in, zoom out, fit στην οθόνη και επαναφορά. Είναι αρκετά πρακτικός αν αγοράσετε καινούργιο υπολογιστή ή κάνετε format και θέλετε να ανοίξετε κάποιο PDF και δεν έχετε εγκαταστήσει ακόμη κάποιον PDF reader, PDF viewer, πείτε τον όπως θέλετε. Είναι ένας πολύ καλός, γρήγορος και πρακτικός τρόπος να βλέπετε τα PDF σας. Πάμε στα γρήγορα να σας δείξω τον Foxit Viewer Reader βασικά. Το συγκεκριμένο το χρησιμοποιούσα από την εποχή των Windows 8. Βλέπετε ότι έχω κάνει μεταστροφή πάλι στα Windows 7 και θα σας δείξω, είναι πάρα πολύ πρακτικός, πάρα πολύ χρήσιμος και ανοίγουμε το πρόγραμμά μας, η κύλησή του είναι αρκετά καλή, παρουσιάζει πάρα πολλές επιλογές πρόσθετες, χρήσιμα πραγματάκια τα οποία όσοι ασχολείστε με τα PDF κείμενα, διαβάζετε συχνά PDF, θα σας βοηθήσουν αφάνταστα. Επίσης έχει την εφαρμογή Snapshot που μπορούμε να επιλέξουμε ένα κείμενο και να το βγάλει, να το κάνει copy, δηλαδή το βγάζει φωτογραφία στην ουσία. Ας πούμε, δείτε αυτή την εικόνα, την έχει κάνει copy στο clipboard μας και μπορούμε να την αντιγράψουμε κάπου αλλού αν τη θέλουμε στη ζωγραφική μας, για να δούμε για παράδειγμα στα accessories, μισό λεπτάκι, βοηθήματα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα, ορίστε, και μπορούμε να αντιγράψουμε το κείμενο ή το κομμάτι που θέλουμε πάρα πολύ εύκολα. Πολύ όμορφο, πολύ πρακτικό, αρκετές επιλογές. Η κύλιση, γιατί να σας πω την αλήθεια, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει σε αυτά είναι η κύλιση, είναι αρκετά ικανοποιητική. Για να το μειώσουμε στο 100% περίπου, αν και δεν πάει ακριβώς, αλλά μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Λοιπόν, η κύλησή του είναι αρκετά ικανοποιητική, μου αρέσει. Λοιπόν, αυτό είναι το Foxit Reader, πολύ όμορφο, πολύ πρακτικό. Και αμέσως μετά θα πάμε σε αυτό που χρησιμοποιώ εγώ κατά κόρον, είναι το PDF Viewer, το οποίο ονομάζεται Exchange Reader ή αλλιώς Exchange Viewer, βασικά Exchange Viewer, συγγνώμη. Και θα ανοίξουμε το PDF μας. Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ χρήσιμο. Έχουμε αρκετές επιλογές και σε αυτό και στον τρόπο ανάγνωσης και στον τρόπο που τα διαβάζουμε τα κείμενά μας. Να δούμε τώρα την εφαρμογή. Έχει επίσης αρκετές εφαρμογές, όχι τόσες πολλές όσο στο Foxit, αλλά είναι αρκετά όμορφο και χρήσιμο. Πάμε να δούμε. Έχει και αυτό την επιλογή Snapshot. Όμως τι γίνεται εδώ, βγάζει φωτογραφία όλο το κείμενο και πρέπει να το, αφού σου το βγάλει, μπορείς να το επιλέξεις ή ποιο θες το κομμάτι και το κάνουμε copy στο clipboard μας, να δούμε. Δουλεύει, αν και πιο πρακτικό να σας πω μου φαίνεται στο Foxit Reader, δηλαδή το ότι επιλέγεις το κείμενο και μετά βγάζει φωτογραφία. Ειδικά αν είστε, βλέπετε, διαβάζετε πολλά επιστημονικά συγγράμματα,
διατριβές, κείμενα με διαγράμματα, είστε μαθητής, καθηγητής, οτιδήποτε, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για να κάνετε copy-paste σε κάποια διαγράμματα, πάρα πολύ χρήσιμο και πρακτικό, ειδικά όταν γράφετε εργασίες, πιστέψτε με. Επίσης το ωραίο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε multi-tab, δηλαδή να ανοίξουμε πολλά tab με διάφορα PDF και να τα διαβάσουμε όλα εδώ μέσα, όπως είναι σε ένα browser, δηλαδή άμα θέλω να ανοίξω κι άλλο ένα PDF. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ πρακτικό. Είναι αυτό που χρησιμοποιώ εγώ κατά κόρον. Είναι αρκετά ελαφρύ και αρκετά όμορφο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο Sumatra PDF, το οποίο Sumatra PDF το ανακάλυψα πρόσφατα και είναι ιδιαίτερα απλό. Δηλαδή δεν έχει σχεδόν πολλές επιλογές, είναι τα βασικά πραγματάκια. Όμως το θέμα είναι ότι είναι αφάνταστα ελαφρύ. Δηλαδή, αν έχετε λίγο παλαιότερο σύστημα και δεν θέλετε να επηρεάζετε το σύστημά σας πάρα πολύ, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Προσωπικά, έτσι όπως το βλέπω, έχει τις βασικές λειτουργίες και κάποια άλλα πραγματάκια, αλλά έχει τα βασικά, τα απολύτως βασικά. Snapshot δεν έχει, δυστυχώς. Αν θέλετε να κάνετε copy-paste κάποιο κομμάτι από το κείμενό σας μέσω φωτογραφίας, δεν είναι το κατάλληλο πρόγραμμα για σας. Αλλά αν θέλετε να διαβάζετε στα γρήγορα κάποιο PDF χωρίς κολλήματα, βλέπετε ότι γίνεται σχετικά γρήγορα η φόρτωση. Αν σκεφτείτε ότι το συγκεκριμένο είναι σκανάρισμα από Illustration Book, το οποίο έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια και μεγάλο αρχείο, τα φορτώνει σχετικά γρήγορα, δηλαδή είναι αρκετά γρήγορος και είναι πολύ ελαφρύς. Αυτός ήταν ο Sumatra PDF Reader. Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι αρκετά ελαφριά. Είναι αρκετά γρήγορα όπως είδατε και το πιο σημαντικό είναι δωρεάν. Μπορείτε να τα κατεβάσετε από τα link που θα βάλω στο subscription κάτω, στην περιγραφή. Τα συνιστώ. Προσωπικά να σας πω την αλήθεια, χρησιμοποιώ το PDF Viewer πάρα πολύ, αλλά αυτό που με εντυπωσίασε πολύ είναι το Foxit Reader, γιατί μπορώ να κάνω copy-paste όπως σας έδειξα συγκεκριμένα κομμάτια πολύ πιο εύκολα, και στο PDF Viewer μπορώ, αλλά χαραμίζω πάρα πολλά screenshots μέχρι να το πετύχω, ενώ στο Foxit Reader γίνεται κατευθείαν. Το Sumatra PDF μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί είναι πολύ γρήγορο και πολύ ελαφρύ, πιο γρήγορο από τα υπόλοιπα, και σαν βασική επιλογή το Google Chrome ή κάποιος άλλος browser, αν έχετε κατεβάσει κάποιο add-on το οποίο να διαβάζει PDF κείμενο, όπως και ο Firefox έχει κάποια add-ons, αλλά στον Google Chrome γίνεται native, γίνεται από το ίδιο το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται κάποιο add-on δικό σας. Λοιπόν, αυτά ήταν τα προγράμματα πάρα πολύ γρήγορα. Ήμουν ο Κώστας, CheckTechNow, και σας ευχαριστώ που προακολουθήσατε το βίντεο. Γεια σας!